Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μαρία μου. Λοιπόν, λέγαμε για τα Τρίκαλα, αλλά και η δράμα δεν πάει πίσω. Ονειρούπολη. Ονειρούπολη θα ανοίξει τις πόρτες της σε λίγες ημέρες. Να σου πω ότι ετοιμάζονται πυρετοδός, προκειμένου να γίνουν και οι τελευταίες εργασίες στην Ονειρούπολη για μικρούς και μεγάλους. Και γιατί για μεγάλους είναι πάρα πολύ ωραία όλες αυτές οι εικόνες για τα Χριστούγεννα. Έχουν στηθεί ήδη τα πρώτα σπιτάκια και γίνονται εργασίες από τους ανθρώπους εκεί, προκειμένου να είναι έτοιμοι σε λίγες ημέρες. Κάτσε να δούμε πόσο έτοιμοι είναι, διότι θα μας τα πει αμέσως τώρα ο κύριος Μιχαήλ Τάσου, είναι ο αντιδήμαρχος της δράμας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλέ, εσείς είστε νεότατος. Για φέρετε πιο κοντά την εικόνα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Για πείτε μας τώρα. Ξεγελάει η εικόνα, είναι φίλτρο, μην νομίζετε. Δεν νομίζω. Να είστε καλά, λοιπόν. Για πείτε μας τώρα, είστε έτοιμοι. Σε τι στάδιο βρίσκεστε να υποδεχτείτε τον κόσμο? Είμαστε πανέτοιμοι. Ναι. Είμαστε πανέτοιμοι. Έχουν εγκατασταθεί όλοι οι οικίσκοι στο δημοτικό κήπο της Δράμας, εκεί όπου στείνεται ένα παραμυθένιο σκηνικό η Ονειρούπολη της Δράμας. Εδώ και 19 συνεχόμενα χρόνια. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα το οποίο έχουμε κάνει των καλλιτεχνικών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων και είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε με μια μεγάλη τελετή έναρξης την ερχόμενη Κυριακή στις 4 Δεκέμβρη τους επισκέπτες της Ονειρούπολης με μια συναυλία με τον Σταβέντο. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Τάσου, ότι είναι ένας αγαπημένος προορισμός, δεν είναι μόνο για τους μικρούς, είναι και μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παραμυθένιο σημείο, ένας παραμυθένιος τόπος, όπου παράλληλα γίνονται πολλά πράγματα, δηλαδή και δράσεις γίνονται και συναυλίες από ό,τι διαβάζω έχετε προετοιμάσει και παραστάσεις. Καταρχήν, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, είναι η πόλη που άλλαξε την έννοια του χειμερινού προορισμού στην Ελλάδα με τη δημιουργία αυτού του χριστουγεννιάτικου πάρκου και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό και αισθανόμαστε και πολύ υπεύθυνοι για αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε. Μέσα στις ημέρες που θα λειτουργεί η Ονειρούπολη, δηλαδή μέχρι τις 8 Γενάρη, ο κόσμος που θα επισκεφτεί τη δράμα έχει τη δυνατότητα από αμέτρητες δωρεάν δράσεις να παρακολουθήσει συναυλίες, να παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις, αλλά και να επισκεφτεί όλο τον ομό της δράμας. Το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού. Πώς τα πάτε εκεί τώρα με το κρύο? Για πείτε μας κι εσείς που είστε πιο ψηλά, πώς είναι τα πράγματα. Σήμερα μας ξεκίνησε λίγο, έπεσε η θερμοκρασία, αλλά αισθανθήκαμε ότι έρχονται τα Χριστούγεννα, αισθανθήκαμε ότι ερχόμαστε μια μέρα λίγο πιο νωρίς τα Χριστούγεννα. Είμαστε σε ένα χειμερινό σκηνικό σιγά-σιγά. Ευτυχώς όλες τις ημέρες μας βοήθησε ο καιρός και ολοκληρώσαμε πλήρως τις εργασίες διακόσμησης του κήπου. Και τώρα περιμένουμε να υποδεχτούμε τα Χριστούγεννα όπως τους αρμόζει. Αν είναι δυνατόν και λευκά, και λευκά. Και λευκά, θα ταιριάξει πολύ εκεί με το όλο σκηνικό. Σας ευχαριστώ πολύ.